984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Παρασκευή 2 Ιουλίου ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Παραμένει στα ύψη ο υδράργυρος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μέγιστες τιμές στους 38-39 βαθμούς στα υπηρωτικά, 40 και 41 βαθμούς στα νότια, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνη στα νότια διαμερίσματα, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και ίσως χαλαζοπτώσεις. Ενδεικτικά, για αυτή την ώρα που μιλάμε και σύμφωνα με το meteo.gr, δηλαδή τις παρατηρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών που είναι εγκατεστημένοι ανά την Κρήτη, οι θερμοκρασίες που καταγράφονται είναι στα νότια των Χανίων 38 βαθμοί, στο κέντρο των Χανίων 37-35 στο ακροτήρι. Σας δίνω τις υψηλότερες τιμές για σήμερα. 35 στο Σταλό Χανίων, 35 στο Σπύλι Ρεθύμνου, 38 στη Σαμαριά, 36 στους ποτάμους, 39 στην Πλώρα Ηρακλείου, 35 στον Πλατανιά Χανίων, στο Μεταξοχώρι 35 βαθμοί Κελσίου, 39 βαθμοί στις Βρύσες Χανίων και 37 βαθμοί Κελσίου στη Βαγιονιά. Στον Αλικιανό Χανίων 36 βαθμοί Κελσίου, 35 στον Αγιο Νικόλαο και 37 στους Άγιους Πάντες Χανίων. Ενισχυμένη είναι και η άνεμη έντασης 6 με 7 μποφόρ με αυξημένο το δίκτυο επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς. Στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, όπως ενημερώνει η πολιτική προστασία, η κατηγορία κινδύνου βρίσκεται στο 4, ενώ για το Λασίθι είναι στο 3. Υπενθυμίζεται παράλληλα στους πολίτες η απαγόρευση καύσης και χρήσης φωτιάς σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, όπως και στην προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και παραμονής εκδρομέων στα δάση και λοιπές ευπαθείς περιοχές της περιφέρειας Κρήτης. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι σε ορεινή δασική έκταση στο κακοδίκι του Δήμου Καντάνου Σελήνου στα Χανιά, φωτιά επίσης σήμερα στο Αηδονοχώρι του Δήμου Μαλεβιζίου κατασβέστηκε άμεσα πριν προλάβει να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ανατρέπουμε, φαίνεται, μέσα σε τρεις μέρες τα περισσενά στοιχεία αναφορικά με τις καμένες εκτάσεις στην Κρήτη, παρατήρησε μιλώντας στον 984 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Λεονταράκης. Χθες το βράδυ, όσον αφορά την πόλη του Ηρακλείου, από τις 12 μέχρι τα ξημερώματα, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν, ας το πούμε, μια δροσερή βραδιά ή τέλος πάντων δεν θα ήταν τόσο αποπνικτή ατμόσφαιρα, ο υδράργυρος δεν έπεσε κάτω από 37 βαθμούς. Ναι, σωστά, σωστά. Κολλημένος εκεί. Στην Ιεράπετρα δεν κάνει ζέστη, αλλά ευτυχώς έχει ένα μικρό αεράκι που τουλάχιστον δεν κάνει την ατμόσφαιρα τόσο αποπνικτική όσο εχθές. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι και σήμερα είναι σε ισχύ το έκτακτο δελτίο και σήμερα θα είναι άλλη μια δύσκολη ημέρα. Στο 3 αφορά... δεν είναι ο δείκτης επικινδυνότητας στο Λασίθι σήμερα. Στο Λασίθι στο 3, αλλά η υπόλοιπη Κρήτη είναι πολύ ψηλό. Στο 4. Φαίνεται ότι από απόψε το βράδυ τουλάχιστον, βλέποντας τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία και προγνώσεις, φαίνεται από απόψε να δροσίζει και ευτυχώς η αυριανή μέρα πιθανότατα να είμαστε σε θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή. Βέβαια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι εχθές, για παράδειγμα, που ήταν η πρώτη μέρα του έκτακτου δελτίου, είχαμε μια δύσκολη πυρκαγιά στην Κάντανο. Επιχείρησαν τρία ελικόπτερα που, αν δεν ήταν τα ελικόπτερα και το ρώσικο το αεροσκάφος που εδρεύει πλέον στην Ελλάδα και το οποίο είναι σε θέση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψει όλη την Ελλάδα, δεν θα είχαμε, ας το πούμε, την κατάσβεση της φωτιάς με τα αποτελέσματα που είχαμε χθες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν μένουμε τις ζημιές, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω, έχοντας σε ισχύ ένα έκτακτο με τις θερμοκρασίες αυτές, εμένα μου φαίνεται αδιανόητο η ουσία κάποιος, για παράδειγμα, να αποφασίσει εκείνη τη στιγμή να κάψει τα ξερά χόρτα ή να κάνει μια εργασία στην Ήπαθρο ή τέλος πάντων για τους δικούς τους λόγους να παίζει με τη φωτιά. Μου φαίνεται πραγματικά αδιανόητο και θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να σεβόμαστε, να αγαπάμε τον τόπο μας, το περιβάλλον. Ο τόπος αυτός μας έθρεψε, αυτός ο τόπος θα μας συντηρεί και εμάς τις οικογένειάς μας. Δηλαδή, το βρήκαμε, ας το παραδώσουμε όπως το βρήκαμε, τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό επιμένω, τονίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι δύσκολες ημέρες. Δηλαδή, πολλοί κόσμος, ναι, έχει καταλάβει το τι θέλουμε, τι μηνύματα θέλουμε να περάσουμε και ποια είναι η φιλοσοφία μας. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος θα πρέπει να έχει έτσι ένα συνόμο από πίσω. Ερώτηση, έτσι, μια ερώτηση κάνω. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Αλγεράκη. Επιμένουμε, το τονίζουμε, όποτε μας δοθεί ευκαιρία και σας ευχαριστώ που στηρίζετε την προσπάθεια της περιφέρειας και της πολιτικής προστασίας.
χρειάζεται προστασία πραγματικά. Μην φρενιέσουμε ανθρώπου, μην φτάσουμε σε σημείο δηλαδή να φρενιέσουμε και ανθρώπου μαθήματα είτε από αμέλεια είτε από δεν ξέρω και εγώ τι. Χρειάζεται προσοχή. Όταν βγαίνουν έκτακτα ή όταν μας καλείται να μεταφέρουμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, δεν βγαίνουμε έτσι για να περάσουμε το πρωινό μας, ειλικρινά. Μακάρι να το καταλαβαίναμε όλοι. Γιατί ακόμα και στις απώλειες, εμείς εκείνη την ώρα στεναχωριόμαστε, αλλά στη συνέχεια προχωράμε και δεν αλλάζουμε τακτική και νοοτροπία. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Δεν λέω κάτι ανακαλύπτοντας την Αμερική, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα φωτιά. Στον Καναδά, για παράδειγμα, που χθες καίγεται τον κόσμο. Αλλά εδώ δεν έχουμε τις αντιστοιχείς εκτάσεις. Που στον Καναδά δεν συγκρίνονται οι φωτιές, αλλά και πάλι αυτό το λίγο δάσος, αυτό το λίγο καλλιεργήσιμο έδαφος, να το προστατέψουμε. Να το έχουμε ψηλά στην προτεραιότητά μας, να το σεβόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα πιστά. Είναι δύο βήματα απλά, τα οποία αν τα τηρήσουμε, θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Βέβαια, το τελευταίο τρίμηνο, κυρία Δουλγεράκη, φτάνουμε να ανατρέψουμε όλη την περσινή χρονιά, η οποία ήταν η καλύτερη της 20ετίας, μέσα σε τρεις μέρες. Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε σήμερα επίσης η τροποποίηση της πυροσβεστικής διάταξης αναφορικά με τις παραβάσεις και τη βάση προστίμου διατάξεων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές αγροτικές εκτάσεις και οικοπαιδικούς χώρους. Προβλέπονται πρόστιμα από 200 έως 5.000 ευρώ. Τα πρόστιμα, όπως αναφέρονται, είναι άναμα και διατήρηση φωτιά στην Ήπεθρο 200 έως 1.600 ευρώ. Απόθεση, εγκατάλειψη, απόρριψη από πεζούς ή αποχόμενους αντικειμένου ή άλλης ουσίας, τσιγάρα, σπίρτα ή άλλες συναφή η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναρξης πυρκαγιάς 200 έως 1.600 ευρώ. Καύση πολυμάτων καλλιέργειας 300 έως 2.400 ευρώ. Καύση χορτολιβατικών εκτάσεων 300 έως 2.400 ευρώ. Εκτέλεση θερμών εργασιών 250 έως 2.000 ευρώ. Χρήση συσκευής ψησίματος, ψησταριές με χρήση ξυλοκάρβουνων ή υγραερίου 250 έως 2.000 ευρώ. Η επιβολή του προστίμου εφαρμόζεται ανεξάρτητα από άλλη τυχόν προβλεπόμενη επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή την άσκηση ποινικής δίωξης. Εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος σήμερα στην Κρήτη, εν μέσω καύσωνα, καθώς το πρόβλημα που ταλαιπώρησε και χθες το βράδυ αρκετούς κρητικούς με διακοπές ρεύματος παραμένει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο neakriti.gr ο διευθυντής Ηρακλείου του ΔΔΕ, Παύλος Βαρδουλάκης, οι χθεσινές διακοπές οφείλονταν σε ζημιά που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα Χανίων και προκειμένου να αποκατασταθεί, αν υπάρξουν και σήμερα προγραμματισμένες εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος σε όλο το νησί. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΔΔΕ αναφέρει: ο ΔΔΕ γνωστοποιεί στους καταναλωτές ότι εξαιτίας προσωρινής μείωσης του διαθέσιμου ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού του σταθμού παραγωγής της ΔΕΗ στα Χανιά της Κρήτης, λόγω βλάβης σε τμήμα των 150 κιλοβάτ του σταθμού, κρίθηκε αναγκαίο και μέχρι την επανένταξη των μονάδων να προγραμματιστούν σήμερα Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 εκ περιτροπής διακοπές ηλεκτροδότησης περιορισμένης έκτασης και χρονικής διάρκειας έως μία ώρα κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 4 το απόγευμα με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος του νησιού. Ανάλογα με την πορεία επανένταξης των μονάδων, αν απαιτηθεί, θα ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα περικοπών. Κλιμάκια επίσης του ΕΛΓΑ θα προχωρήσουν άμεσα σε εκτιμήσεις των σημειών στις γεωργικές καλλιέργειες που έχουν πληγεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σήμερα, Σπύλιος Λιβανός. Σημείωσε επίσης ότι οι πληρωμές φέτος έγιναν εμπροστοβαρός, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν από τους πληγέντες. Έχει γίνει νοικοκύρεμα στα οικονομικά του ΕΛΓΑ, είπε ενδεικτικά. Αναφερόμενο στην ΕΑΚΑΠ, σημείωσε ότι θα ενισχύσει τα επόμενα 10 χρόνια και ότι μειώνει κατά 10% το ποσό που θα πέσει στους Ευρωπαίους αγρότες. Ωστόσο, η Ελλάδα κατάφερε να μην χάσει ούτε ένα ευρώ, σημείωσε. Παράλληλα, είπε ότι αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας της νέα ΚΑΠ. Θέλουμε δηλαδή περισσότερες επενδύσεις και λιγότερες στατικές επιδοτήσεις. Θέλουμε επενδύσεις στην τεχνολογία, αλλά νέους ανθρώπους που θα μπουν στον αγροτικό τομέα για να έχουμε την πολυπόθητη περιφερειακή ανάπτυξη, όπως υπογράμμισε. Μάλιστα, ο Υπουργός ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ότι περιοδεύει ανά την Ελλάδα και ότι την επόμενη εβδομάδα, μάλλον αν δεν αλλάξει κάτι, θα βρίσκεται στην Κρήτη.
Μικρή αύξηση καταγράφεται στις νοσηλίες κορονοϊού στα νοσοκομεία της Κρήτης σήμερα, με μείωση όμως στους διασωληνωμένους ασθενείς, καθώς 26 πολίτες σε σχέση με τους 21 που νοσηλεύονταν την Τρίτη 29 Ιουνίου νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και τις κλίνες ΜΕΘ. Από τους 26 ασθενείς, οι 19 νοσηλεύονται σε κλινικές COVID και οι 7 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 7 είναι διασωληνωμένοι. Κοινό μήνυμα επισημένοντας για μία ακόμα φορά την αναγκαιότητα του εμβολιασμού έστειλαν από την Κρήτη ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Υποδομών Γέννης Κεφαλογιάννης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Ο κ. Κικίλιας αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκαν επίσης από το νησί στο πρόγραμμα Ελευθερία και στην ασπίδα προστασίας που παρέχει στους πολίτες, ενώ ο κ. Κεφαλογιάννης απευθυνόμενος στους συντοπίτες του στο Ρέθιμ τόνισε πως είναι πλέον καθαρά στο χέρι τους να αποτρέψουν ενδεχόμενα νέα περιοριστικά μέτρα. Αλλαγές στις μετακινήσεις προς τα νησιά στην καρδιά του καλοκαιριού, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, ανακοίνωσε εχθές και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίση, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως είπε, θα γίνεται δεκτό μόνο αρνητικό μοριακό ή rapid test για ταξίδι στα νησιά, ενώ για τις χερσαίες μετακινήσεις. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί καθώς εξετάζονται τα επιδημιολογικά στοιχεία. Σε συνέχεια της ενημέρωσης των καθηγητών μας για τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα ήθελα να σας ενημερώσω για το τι εισηγήθηκε η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αλλά και το τι αποφάσισε η κυβέρνηση. Από Δευτέρα 5 Ιουλίου για τις μετακινήσεις προς τα νησιά θα απαιτούνται για τους ενήλικες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες. Για ανήλικους 12-17 ετών, οποιοδήποτε τεστ περιλαμβανομένου του self-test, ενώ οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα. Στην επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια self-test για όλους όσους είναι άνω των 12 ετών. Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώς και επίσης εξαιρούνται όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών περιφερειακών νοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση. Αυτοί θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, self-test, όπως ήδη ισχύει, αλλά και όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις σε πορθμία που συνδέουν την υπηρετική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης και αυτοί με τη διενέργεια εβδομαδίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, self-test, θα μετακινούνται αν πρόκειται για εργαζομένους, όπως ήδη ισχύει και με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test πριν τη μετακίνηση και για τους υπόλοιπους. Ένα άλλο ερώτημα. Πώς θα γίνεται ο έλεγχος των εισερχομένων? Ο έλεγχος στην είσοδο θα γίνεται με μια ψηφιακή εφαρμογή, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η οποία θα επιβεβαιώνει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σε περίπτωση που έχουμε COVID-free χώρους και τον τεστ σε μεικτούς χώρους, τα rapid test ή τα PCR. Θα μπορούν πάντως ζευγάρια, οικογένειες και παρέες να μεταβαίνουν μαζί σε μεικτούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, που σημαίνει ότι οι εμβολιασμένοι θα χρειαστεί να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης και ανεμβολίαστοι το αποτέλεσμα του τεστ rapid PCR. Ένα άλλο ερώτημα που μας τίθεται. Σε χώρους αμιγώς εμβολιασμένων θα μπορούν να μπαίνουν ανεμβολίαστοι ανήλικοι? Στους κλειστούς χώρους, δηλαδή σε θέατρα και σινεμά, επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και γήπεδα, οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self-test, υπογεγραμμένοι από τους γονείς τους. Επίσης μας τίθεται ερώτημα, γιατί μόνο rapid test PCR στους μεικτούς χώρους και όχι self-test? Δεν τα εμπιστευόμαστε? Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εγκυρότητας αλλά βεβαίωσης για το αληθές της δήλωσης από ανεξάρτητο τρίτο, καθώς πρόκειται για μη ουσιώδη δραστηριότητα. Άρα ο κίνδυνος ψευδούς δήλωσης είναι πιο αυξημένος. Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής. Η διαχείριση της κρίσης παγκόσμια τείνει να μετατραπεί σε πασουρλισμό και παραφροσύνη, λέει στον 984 ο διαπρεπής καθηγητής Γέννης Ιωαννίδης. Ως επιδημιολόγος, αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με ξεπερνούν κατά πολύ, είπε επίσης. Έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την κρίση, σημείωσε, χωρίς ο ιός να μας διαφύγει ξανά. Υπάρχει δυνατότητα σοβαρής επιδημιολογικής επιτήρησης, όπως και τις πειθούς για τον εμβολιασμό του μεγάλου ποσοστού των πολιτών που δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα, όπως και των μεταναστών που δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σημείωσε ότι αν και είναι ακόμα νωρίς, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι πλέον μεταδοτική, αλλά όχι με ανησυχητική θνητότητα. Οι εμβολιασμοί είναι από τα πολύτιμα εργαλεία ως προς την αποτελεσματικότητά τους μετά από τις δύο δόσεις και το πέρας δύο εβδομάδων. Θα πρέπει όμως να είναι στοχευμένοι στις μεγάλες ηλικίες και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,
κατά απόλυτη προτεραιότητα. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για τις νεότερες ηλικίες και τα παιδιά είναι εντελώς διαφορετικές ως προς το κόστος, όφελος και για τη δημόσια υγεία και για την αναλογία ως προς τις ομάδες του πληθυσμού που στην πραγματικότητα θα έπρεπε άμεσα να πιστούν και όχι να υποχρεωθούν έμεσα ή άμεσα να εμβολιαστούν. Σχολιάζοντας επίσης το αλαλούμ των μέτρων, όπως είπε στην εστίαση, αλλά και τον τρόπο ταξιδιού από και προς τα νησιά, είπε ότι για τον ίδιο οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν και που είναι και μεταξύ τους αντιφατικοί επιδημιολογικά τον ξεπερνούν ως επιστήμονα. Σαν φτωχός επιδημιολόγος πρέπει να ομολογήσω ότι αυτά που συμβαίνουν με ξεπερνούν κατά πολύ. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί φοβάμαι ότι η συνολική αντιμετώπιση της πανδημίας έχει μετατραπεί σε μια παγκόσμια φωτεινή εγκυκλοπαίδεια παραλογισμού και πανζουρλισμού. Και βέβαια κάποιες χώρες ίσως έχουν μεγαλύτερη δόση από αυτό. Νομίζω ότι η Ελλάδα τα πάει πολύ καλά σε αυτή τη διάσταση, δυστυχώς. Του πανζουρλισμού εννοείται. Του πανζουρλισμού. Μάλιστα. Και ομολογουμένως δεν μπορώ σαν ειδικός να παρακολουθήσω πλέον το τι συμβαίνει με τα διάφορα μέτρα, τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις, τις εκρήξεις, οργής, αντιδικίας, συγκρούσεων, αντιθέσεων, αντιμέτρων και όλης αυτής της παροφροσύνης. Η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο εξελίσσεται με αρκετά συμβατό τρόπο, χωρίς τεράστιες εκπλήξεις. Θα έλεγα ότι η πανδημία αυτή μας έχει προκαλέσει πολλές εκπλήξεις μέχρι τώρα, αλλά σε αυτή τη φάση οι εκπλήξεις δεν είναι τόσο έντονες όσο στην αρχή. Έχουμε μία εξέλιξη επιδημιολογικά που κάποια παραλλαγή δέλτα σε πολλές χώρες φαίνεται ότι γίνεται επικρατής. Αυτό ισχύει και στην Ευρώπη. Ο υπολογισμός είναι ότι μέσα στους επόμενους δύο μήνες ίσως και 90% των περιστατικών να ανήκουν στην συγκεκριμένη μετάλλαξη στον ευρωπαϊκό χώρο. Η λεγόμενη και ινδική παραλλαγή. Υπάρχει μία έντονη παρουσία μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι αυτό είναι το τέλος του κόσμου. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είναι άλλη μία παραλλαγή μέσα στις τόσες άλλες, η οποία πιθανόν όντως έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία. Θα πρέπει να πω ότι τα στοιχεία αυτά έχουν πολλούς αστερίσκους, γιατί πάντοτε δεν γνωρίζουμε καλά τον παρονομαστή των συνολικά μολυσμένων σε διάφορες φάσεις της πανδημίας. Δεν φαίνεται όμως να είναι μια παραλλαγή η οποία να είναι πιο επιθετική από άποψη της θνητότητας που έχει. Αν δείτε τα δεδομένα σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ήδη ένα έντονο κύμα καταγραφής τουλάχιστον της Δέλτα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες 7 ημέρες είχαμε περίπου 150.000 καταγεγραμμένα περιστατικά και είχαμε περίπου 100 θανάτους, 110 θανάτους. Άρα λοιπόν μιλάμε κάτω από 1 στα 1000, και όπως καταλαβαίνετε τα πραγματικά περιστατικά είναι και ίσως 2 φορές, 3 φορές παραπάνω. Άρα μιλάμε θνητότητα της τάξης του 1 στις 2000, 1 στις 3000. Αν δείτε την Πορτογαλία, η οποία επίσης έχει ένα αντίστοιχο κύμα, τα νούμερα είναι περίπου αντίστοιχα για τη θνητότητα. Τις τελευταία εβδομάδα είχαν περίπου 12.000 περιστατικά με περίπου 20 θανάτους. Το Ισραήλ, που συχνά παρουσιάζεται ως η μεγάλη καταστροφή λόγω της Δέλτα, εχθές είδα ότι είχαν 290 κρούσματα, κανένα θάνατο. Άρα λοιπόν είναι μία εξέλιξη η οποία είναι αναμενόμενη. Φυσικά κανένας δεν μπορεί να προβλέψει από πριν ότι θα είναι η Δέλτα ή θα είναι η Ωμέγα που λέγατε πριν. Περιμένουμε ότι ο ιός θα προσπαθήσει να εξελιχθεί. Αυτό είναι πολύ φυσικό. Είναι κάτι που οι επιστήμονες πρέπει να το παρακολουθούμε. Θα πρέπει να το καταγράφουμε. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να το καταγράψουμε αν προκύψει μια παραλλαγή που δεν είναι όπως η Δέλτα πιθανότατα ήπια, αλλά είναι πολύ επιθετική. Δεν μπορώ να σας το αποκλείσω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού είναι πάρα πολύ απλός: να εμβολιαστούμε. Δεν υπάρχει καλύτερος, λέει από τη δική του την πλευρά ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Επιστημόνων για τον Κορονοϊό, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Για τον εμβολιασμό των παιδιών και των εφήβων άνω των 15, είπε ότι ο στόχος δεν είναι αυτές οι ηλικίες, αλλά οι άνω των 55, όπου ακόμα ο ένας στους 4 είναι ανεμβολίαστος.
Στόχος είναι και οι μεγαλύτερες ηλικίες παρουσιάσουν ποσοστά 30 με 35% ενεμβολιαστοί. Οι ενήλικες πλήρως εμβολιασμένοι φτάνουν περίπου το 44% και το 38% στο σύνολο του πληθυσμού, είπε ενδεικτικά. Την Παρασκευή 9 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας που εστάλησαν στις σχολικές μονάδες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, η μέρα κατά την οποία θα λειτουργήσουν όλα τα ΓΕΛ. Μειωμένες τιμές έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τις μετακινήσεις τους προσφέρουν ακτοπλοϊκές εταιρείες μετά από κοινή παρέμβαση των Υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπογράφηκε από τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη η απόφαση που ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκπαίδευσης και πιστοποίησης για την άμεση συμμετοχή των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών φοροτεχνικών στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεκριμένα ορίζονται αναλυτικά η ύλη και το πρόγραμμα επιμόρφωσης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξετάσεων, ο τρόπος εγγραφής στο Μητρό των Πιστοποιημένων Επαγγελματιών, καθώς και οι κυρώσεις προς τους πιστοποιημένους επαγγελματίες. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απέστειλε στη διοίκηση του ΙΕΦΚΑ την εισήγηση για την κατακοπή αποζημίωση για τις βεβαιώσεις και τα σχέδια απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης που εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες. Δικαστικό προηγούμενο δημιούργησε η απόφαση σταθμός του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την αποζημίωση γυναίκα συνταξιούχου με το σκεπτικό ότι ο ΕΦΚΑ καθυστέρησε πολύ την έκδοση της σύνταξής της. Ο ΕΦΚΑ δεν θα ασκήσει έφεση και λόγω της τελεσιδικίας της απόφασης 1806 του 2021 αυτό δίνει ουσιαστικά το δικαίωμα σε πολύ κόσμο να πάρει αποζημιώσεις, εκτιμούν δικηγόροι. Με την ενσωμάτωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για το ηλεκτρονικό εμπόριο με ισχύ από 1η Σεπτέμβρη 2021 και σχετικά με την παράταση του προγράμματος Ηρακλής και βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Τον Ιούνιο ενεργοποιήθηκαν 20.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΒ σε τουριστικά καταλήμματα της χώρας, καθώς και 11.300 επιταγές ακτοπλοϊκής μεταφοράς. Υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2021 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΒ. Ψηφιακό σύστημα μαζικών εκτιμήσεων ακινήτων σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πιλωτική εφαρμογή το 2022. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που θα οδηγεί στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών αναδιετία, προσφέροντας ταυτόχρονα στους πολίτες τη δυνατότητα να γνωρίζουν πώς διαμορφώνονται οι αξίες σε κάθε περιοχή της χώρας. Στο 15,4% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα το Μάιο του 2021 έναντι 17,2% τον προηγούμενο μήνα και 16,9% το Μάιο του 2020 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την ανεργία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Το Μάιο του 2021 το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη μειώθηκε στο 7,9% από 8,1% τον Απρίλιο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανεργία μειώθηκε στο 7,3% από 7,4% τον Απρίλιο. Το Μάιο του 2020 η ανεργία στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 7,5% και 6,9% αντίστοιχα. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν πάντως η Ελλάδα 15,4% και ακολουθούν η Ισπανία 15,3%, η Ιταλία 10,5%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ολλανδία και την Τσεχία 3,3% και στη Γερμανία 3,7%. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25, το Μάιο του 2021 ήταν 17,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 17,5% στη ζώνη του ευρώ, μειωμένο
αυξημένο κατά 18,2% και 18,4% αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα. Αναρωτιέμαι αν εσείς που μπορείτε λίγο καλύτερα να διαβάζετε κάτω από τα νούμερα τα οποία δίνονται στη δημοσιότητα και από την Eurostat, κυρία Ελένη Μανουσάκη, αντιλαμβάνεστε κάτι περισσότερο από αυτό που δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποιος από εμάς. Αλήθεια, υπάρχει ελπίδα σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ανεργίας? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές. Υπάρχει ελπίδα αν υπάρχει σχέδιο. Γιατί πρέπει να δούμε πώς οδηγηθήκαμε σε αυτά τα νούμερα που βλέπουμε. Οι καταγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ έχουν δύο χαρακτηριστικά βασικά. Πριν την πανδημία υπήρχαν οι κλασικοί άνεργοι, οι οποίοι δεν είχαν εκείνο το συγκεκριμένο διάστημα εργασία, και οι μακροχρόνια άνεργοι. Mm-hmm. Προστέθηκαν όμως αυτές τις δύο κατηγορίες οι εργαζόμενοι που οι επιχειρήσεις τους έκλεισαν λόγω της πανδημίας. Προστέθηκαν επίσης σε αυτά τα νούμερα και οι εργαζόμενοι που μπήκαν σε αναστολή. Άρα έχουμε μία αύξηση ανεργίας που στην ουσία είναι πολύ μεγάλη, αλλά και η βελτίωση που φαίνεται σήμερα ότι έχουμε μείωση, πάλι και αυτή δεν είναι πραγματική. Γιατί από τους ενδυνάμει εργαζόμενους που βλέπουμε και έφυγαν από την πτέρυγα του ΟΑΕΔ και πήγαν στο κομμάτι της εργασίας, δεν είναι πραγματικά ενεργοί. Είναι ένα μικρό ποσοστό που επέστρεψαν και παράγουν έργο και είναι και οι επιδοτούμενοι λόγω αναστολών. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα που δεν είναι σαφή, παρόλο που τα νούμερα μας δείχνουν άλλα. Η πραγματική αγορά της εργασίας έχει να κάνει με τις κλειστές επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν αποφάσισαν να ανοίξουν, πολλές εξ αυτών, ή κράτησαν μονάχα τους ιδιοκτήτες σαν εργαζόμενους και δεν επαναπρόσλαβαν προσωπικό. Σωστά, γιατί τα πράγματα είναι ρευστά ακόμα στην αγορά εργασίας. Ρευστά όντως, ή άλλως είναι υγειονομικά, κυρία Μανουσάκη. Υγειονομικά, από εκεί ξεκινάμε ότι η υγειονομική κρίση προκάλεσε την εργασιακή κρίση. Και φτάνουμε στους παράγοντες που θα πρέπει να δει το κράτος, που θεωρούμε με ένα καλό σχεδιασμό μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα έργα ανάπτυξης και η ενίσχυση της εργασίας αντί την ενίσχυση της ανεργίας, θέλετε να πείτε. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι η λογική. Γιατί πώς θα έχεις εργαζόμενο αν δεν έχει. Η Ελλάδα δεν έχει το περιθώριο, κυρία Δουλειράκη, να έχει δεκάδες χιλιάδες άτομα διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και να μένουν άνεργοι. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα που εξ ανάγκης οι δυνατοί άνθρωποι θα πρέπει να δουλεύουν. Και πάντα οι πλέον ευάλωτοι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, βεβαιότατα οι νέοι κάτω των 25 ετών, βεβαιότατα οι γυναίκες, με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 19,1%, έναντι των ανδρών με 12,3%. Είναι το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα για το Μάιο. Αυτή είναι η αναλογία μεταξύ γυναικών ανδρών. Σωστά τα λένε οι στατιστικές, οπότε θα πρέπει να σκύψουν σοβαρά στο πρόβλημα και να δώσουν λύσεις. Δεν μπορείς να στηρίξεις την Ελλάδα με στρατιές ανέργων. Πρέπει να στηρίξουν την εργασία, όλα τα μέτωπα από το προνοιακό μέχρι εργασιακό, μέχρι υγειονομικό, να είναι θωρακισμένοι πολίτες και να μπουν στη μάχη της ζωής. Δεν μπορούμε να είμαστε πια παροπλισμένοι και να περιμένουμε. Ένα μόνο 30% επέστρεψε στις θέσεις τους που είχαν χαθεί λόγω της πανδημίας. Το υπόλοιπο 70% δεν είναι ούτε επιδοτούμενο, ούτε έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει. Ξέρετε, κύριε, δεν έχουμε εισοδήματα. Ξέρετε όμως και κάτι άλλο, κυρία Μανουσάκη, πολλοί κόσμο τον φοβίζει το τι θα γίνει με το τέλος στις αναστολές, τέλος στη συνεργασία, δεν ανοίγουν όλα τα ξενοδοχεία, γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα, τι θα γίνει με τόσο κόσμο ο οποίος θα βρεθεί εκτός και δεν θα μπορεί να ζήσει. Αυτό ακριβώς σας λέω. Θα πρέπει πριν φτάσουμε στην έκρηξη να υπάρχει ο σχεδιασμός ομαλής απορρόφησης, σταδιακά, ανακατηγορίες, ανακλάδους, και να μην φτάσουν οι άνθρωποι να τρώνε από συσίτια και με ελεημοσύνη πάντα εθελοντικά. Γιατί και εκεί το κράτος στηρίξει τις ελπίδες στον εθελοντισμό και στους απόρους δηλαδή ή στους μη εισοδηματίες. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εύκολο να δούνε
από τα άφημη του κάθε ενός πολίτη τι εισπράττει, είτε είναι μόνος του στο σπίτι, είναι σε οικογένεια. Μπορούν πολύ εύκολα να δουν λοιπόν αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει, με ευπρέπεια, όχι να κοιτώ ζωή, ή αν είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ελεγχθεί αυτό. Για να υπάρξουν αυτά τα μέτρα τα οποία κουβεντιάζουμε. Κυρία Μανουσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Να είστε καλά. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Το νέο πρόγραμμα του καλείται να επικυρώσει με την πανελλαδική προγραμματική συνδιάσκεψη το Σαββατοκύριακο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι εργασίες ανοίγουν σήμερα Παρασκευή με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Κατράκιο της Νίκαιας στις 8 το βράδυ. Ο γραμματέας της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Κλαράκης, στο πλαίσιο του δελτίου κοντά μας. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι κύριε Ουδηγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας υπό ακραία ζέστη. Έτσι. Ποιο είναι το ζητούμενό σας σε αυτό το συνέδριο? Μπορεί να μεν απόψε να είναι η ομιλία, αλλά και το Σαββατοκύριακο οι θεματικές συζητήσεις που θα υπάρξουν θα είναι διαδικτυακά, θα πρέπει να πούμε, στον κόσμο. Ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο? Κοιτάξτε κύριε Ουδηγελάκη, είναι ένα εγχείρημα που γίνεται σε επίπεδο ψηφιακής επικοινωνίας των αξιωμέλων σε μεγάλο βαθμό. Για να ανταποκριθούμε και στα υγειονομικά πρωτόκολλα και σε μια νέα εποχή που απαιτεί να χρησιμοποιούμε τα σύγχρονα μέσα για να κάνουμε οικονομίες κλίμακος και να μηδενίζουμε τις αποστάσεις. 2 με 4 του μήνα ξεκινάει απόψε η ομιλία την εναρκτήριο του Προέδρου, όπως είπατε. Αύριο έχουμε τα 6 θεματικές ενότητες στο κοινά τραπέζια, ολομέλειες, και η Κυριακή το απόγευμα θα κλείσει με τις ομιλίες και τυχόν ψηφοφορίες, αν υπάρξουν, επί του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιμέρους έχει παρουσιάσει ήδη ο πρόεδρος στο Ελλάδα Συν, επιμέρους στο ΜΙΛ, για την εργασία, για την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για ένα νέο καθολικό σύστημα υγείας, παιδείας, για την επαναφορά του κοινωνικού κράτους ουσιαστικά. Έχει επεξεργαστεί επί μήνες, έχει επικαιροποιηθεί, παρουσιάζεται πλέον σε όλα τα μέλη των νομαρχιακών του κόμματος. Οι απόψεις συμμετέχουν σε αυτή την τετραήμερη συνδιάσκεψη τα μέλη όλων των νεοεκλεγμένων νομαρχιακών, τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Υπεύθυνο αντισύγχρονο τμήματο τη Ειδική Επιτροπή είναι μια μεγάλη διαδικτυακή και εν μέρει διαζώση μάζοξη στελεχών για να επικυρώσουμε το πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα μεσοπρόθεσμο στρατηγικό πρόγραμμα, και να χαράξουμε και τα αμέσω επόμενα βήματα, τον οδικό χάρτη, το αμέσω επόμενο διάστημα, μέχρι και τη στιγμή που θα γίνει βέβαια το συνέδριό μα πια, είτε τέλη του χρόνου είτε τον επόμενο χρόνο. Θα πάμε και σε συνεδριακές διαδικασίες. Ούτως ή άλλως, όλα τα παραπάνω ως θεματικές ενότητες είναι ζωτικής σημασίας για όλους. Δηλαδή, από την οικονομία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, το περιβάλλον, ούτως ή άλλως είναι ζωτικής σημασίας θέματα. Προφανώς, φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβάνονται πια και με την κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα παραμύθι, όπως είναι και ο κορονοϊός ένα παραμύθι. Αντιλαμβανόμαστε μια πραγματικότητα που ζούμε ήδη στην Κρήτη και θα πρέπει να προσαρμοστούμε και στην παραγωγή των γεωργικών προϊόντων και στον τουρισμό που θα στραφούμε και στην καθημερινότητα της ζωής μας. Άρα είναι θέματα επίκαιρα της ζωής μας, καθημερινότητάς μας, όπου πρέπει να μιλήσουμε με ρεαλισμό, με όραμα, με σχέδιο για λύσεις βιώσιμες, και βιώσιμο πια σημαίνει μόνο ότι σέβεται το περιβάλλον. Και ότι σέβεται το περιβάλλον μπορεί να φέρει και ανάπτυξη και κέρδη, τα οποία θα διανέμονται με δίκαιο τρόπο σε όλους, με κοινωνική αλληλεγγύη, γιατί υπάρχει άλλος δρόμος, ένας δρόμος προοδευτικός, δημοκρατικός, ρεαλιστικός. Γιατί αξίζει, νομίζω, σε όλους μας μια καλύτερη κοινωνία, πιο ανθρώπινη, πιο αλληλέγγυα, που δεν την έχουμε σήμερα. Και γι' αυτό θα τη δώσουμε τη μάχη. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μια καλύτερη διαχείριση της κατάστασης. Επικαλείται ένα διαφορετικό, οραματικό, μα ταυτόχρονα και απόλυτα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σχέδιο που θα οδηγήσει την κοινωνία σε μια κατεύθυνση καλύτερη για το τώρα και το αύριο. Μάλιστα. Και με όλα αυτά τα θέματα τα οποία προκύπτουν τις περισσότερες φορές ακόμα και από την εσωκομματική αντιπολίτευση, γιατί υπάρχει και αυτό το πάρα πολύ μεγάλο θέμα, και κατά διαστήματα ακούγονται οι διαφορετικές φωνές που είναι και οι ισχυρές φωνές, κύριε Κλαράκη, έτσι. Κοιτάξτε, ακόμα και σε θέματα ζωτικής σημασίας. Όπως και σε κάθε κόμμα, υπάρχουν πάντα σε ένα κόμμα διάφορες φωνές, στις οποίες ανταλλάσσουν τις απόψεις. Ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πλήρης ομογενοποίηση αντιλήψεων. Κατά καιρούς βλέπετε, ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία που είναι κυβέρνηση, ακούγονται διαφορετικές φωνές. Ακόμα και μεταξύ των υπουργών. Είναι υγεία για ένα κόμμα να έχει τη δυνατότητα να συνδιαλέγεται και να συνδιαμορφώνει. Σωστά, ο δημοκρατικός διάλογος. Σωστά. Ακριβώς. Δεν είμαστε υπέρ του δημοκρατικού συγκεντρωσμού, ότι τα φάβουμε κάτω από το χαλί και ακολουθούμε απλά μία κεντρική γραμμή και δεν έχουμε απόψη που τις καταθέσουμε. Υπάρχουν όργανα, συζητάμε εκεί στα όργανα, συνθέτουμε τα δημοκρατικά αριστερά προοδευτικά κόμματα,
επιτρέπουν και όχι απλά επιτρέπουν, οφούν σε διάλογο τα μέλη, οφούν σε κατάθεση των απόψεων και οδηγούνται σε μια σύνθεση δημιουργική παραγωγική. Σε αυτή τη διαδικασία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν επιχειρεί να καταπνίξει διαφορετικές φωνές, επιχειρεί να τις συνθέσει σε μια παλέτα χρωματισμών. Ξέρετε, το ουράνιο τόξο έχει πολλά χρώματα, γι' αυτό είναι και ωραίο. Θεωρούμε λοιπόν ότι φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες και έχει χρωματικό πλάνο, αυτό θα προκύψει μόνο μέσα από τη σύνθεση και την προσέγγιση από όλες τις οπτικές γωνίες του ίδιου θέματος. Και αυτό κάνουμε. Και νομίζω το κάνει με επιτυχία. Το πρόγραμμα πραγματικά θέτει μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους που θα μπορεί να υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, όποτε και επιλέξει η κυβέρνηση να μας πάει σε εκλογές, είτε πρόορες είτε στο τέλος της τετραετίας, δεν είναι ευθύνη της κυβερνήσεως, όπως κάθε φορά. Νομίζω υπάρχει υλικό να συζητήσουμε, υπάρχει το πρόγραμμα ήδη δημοσιευμένο, είναι πολυσέλιδο, έχει πολλούς τομείς, έχουν γίνει κατά καιρούς παρουσιάσεις, ανταθούν οι παρουσιάσεις αυτού του προγράμματος και νομίζω ότι αφορά όλη την κοινωνία αυτή η διαδικασία, mm-hmm. όχι μόνο αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, όλο τον κόσμο να ακούσει τι προτείνει η εξωματική αντιπολίτευση. Ένα άλλο σχέδιο. Λοιπόν, προς το παρόν να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλαράκη. Πιστή εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την συνάντηση με τον Ζόραν Ζάεφ σήμερα στο Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών στην Οχρίδα, ιδίως ως προς τις δημόσιες οντότητες και σχολικά βιβλία. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας να προχωρήσει στα επόμενα βήματα με αφορμή και το θέμα που δημιουργήθηκε πριν από λίγες ημέρες με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Αυτή είναι και θα είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους τους εχθρούς της συμφωνίας, είπε ο κ. Τσίπρας. Ο Ζόραν Ζάεφ λένε οι πληροφορίες από τη δική του την πλευρά. Διαβεβαίωσε ότι δρομολογούνται ή ολοκληρώνονται οι αλλαγές για τις ομοσπονδίες που δεν έχουν ακόμα αλλάξει το όνομα και τόνισε ότι τα νέα διαβατήρια με το συνταγματικό όνομα θα διανεμηθούν αυτές τις ημέρες. Ο ίδιος είπε ότι θα λάβει το δικό του τη Δευτέρα. Εσπερινός απόψε 2 Ιουλίου στις 7 στον Άγιο Ιάκυνθο κάτω από το φως των αστεριών στανό για παραμονή της εορτής του Αγίου των Αισθημάτων. Θα λειτουργήσει ο πατέρας Ανδρέας Κεφαλογιάννης και θα ψάλει ο Βασίλης Δραμουντάνης χωρίς μικρόφωνα και φώτα. Η μυσταγωγική βραδιά θα συνεχιστεί με ατμοσφαιρική συναυλία στο θέατρο του Άγιου Ιάκυνθου. Όπως ο Λουδοβίκος των Ανογίων λέει στον 984, ας φέρει ο καθένας μαζί του και ένα λευκό κερί για να φωτίσει ο καθένας ξεχωριστά την παράσταση. 30χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα στο καλό νερό της Χωστής Χανίων όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκε σε Χαράδρα. Καλά στην οικία του φέρεται να είναι ο συνεπιβάτης του αυτοκίνητου. Νεκρή σε Χαράδρα περίπου 5 χιλιόμετρα από την περιοχή του Κριού εντοπίστηκε στις 4 χθες το απόγευμα από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων η 29χρονη Γαλλίδα, τέχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 24 Ιουνίου. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε βραδινές ώρες χθες από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Αγίων Αποστόλων Χανίων 72χρονη σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο ο 20χρονος στρατιώτης που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου στην περιοχή του Λαδικού. Ο 20χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του δικύκλου που οδηγούσε με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι. 11 φυτείες με 298 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκαν από την αστυνομία σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ αναζητούνται οι ιδιοκτήτες τους. Στις φυλακές του Δομοκού, όπου θα εκτίσει την ποινή του, οδηγείται ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπάς, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης σε διαμέρισμα στην περιοχή Ζωγράφου. Ο καταδικασμένος ως μέλος της διευθυντικής ομάδας του ναζιστικού μορφώματος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στο εφετείο προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα της ποινής των 13 ετών και 3 μηνών που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης. Στρατιωτική συνεργασία Τουρκία-Κατάρ. Την ανάπτυξη μέχρι και 36 μαχητικών αεροσκαφών του Κατάρ στην Τουρκία προβλέπει η συμφωνία που υπέγραψαν η Άγκυρα με την Ντόχα. Νέο χτύπημα των ΗΠΑ στην Τουρκία προσθέθηκε στη λίστα των χωρών που στρατολογούν παιδιά. Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε
αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων Ισλαμιστικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίπεινα για τη χρήση μπαλονιών με προσαρμοσμένους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν πυρκαγιές στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαϊρ Μπολσονάρου, δήλωσε χθες ότι δεν θα παραδώσει την εξουσία στον ηγετή των εκλογών της επόμενης χρονιάς, το 2022, αν διαπραχθεί νοθεία. Συνάντηση με την καγκελάριο Μέρκελ έχει σήμερα στο Λονδίνο ο Βρετανός Πρωθυπουργός, με ατζέντα συζήτησης μεγάλο εύρος θεμάτων που περιλαμβάνουν την ευάθυνση των αγγλογερμανικών σχέσεων και της παγκόσμιας απάντησης στην πανδημία. Σε ιστορική συμφωνία κατέληξαν 130 χώρες, όχι όμως και η Ιρλανδία, που διαπραγματεύονταν υπό την αιγίδα του ΟΣΑ τη μεταρρύθμιση της φορολόγησης των πολυεθνικών εταιριών, η οποία προβλέπει κατά κύριο λόγο την επιβολή ενός φόρου τουλάχιστον 15% επί των κερδών των μεγαλύτερων ομίλων του κόσμου. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η εθνική ομάδα συνέτριψε εξημερώματα Παρασκευής με 105-80 την Κίνα και πέρασε στα ημιτελικά του προολυμπιακού τουρνουά της Βικτόρια, όπου τα εξημερώματα της Κυριακής θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Στον δρόμο για την τελική τετράδα μπαίνει από σήμερα το Euro 2020, καθώς ξεκινούν οι knockout αγώνες για την προημιτελική φάση. Στις 7 παίζουν Ελβετία και Ισπανία. Ιταλία και Βέλγιο κοντράρονται απόψε στις 10. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων της Αγγλίας, θα διεξαχθεί αύριο η αναμέτρηση με την Ουκρανία στο στάδιο Ολύμπικο της Ρώμης. Επιστροφή στη δράση για τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Η επίσημη πρώτη για τη νέα σεζόν είναι προγραμματισμένη σήμερα 6:30 το απόγευμα στο Βαρδινογιάννιο, ενώ οι πρωταγωνιστές θα δώσουν το στίγμα για τους στόχους. Μετά από αρκετούς μήνες, ο Ηρόδοτος θα αγωνιστεί και πάλι εκτός Κρήτης, δίνοντας αυτή τη φορά ένα κρίσιμο παιχνίδι στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής, τον Μπαράζ Ανόδο. Ο αντίπαλός του θα είναι την Κυριακή στις 5 η Θήλα Ραφίνας. Απίστευτη ανατροπή με την Ειρήνη Βασιλείου, που πήρε το 48ο και τελευταίο εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Λίγα λεπτά μετά την οριστικοποίηση της παρουσίας της, μοιράστηκε τη χαρά και τα έντονα συναισθήματά της με τους τηλεθεατές της Κρήτη TV, μιλώντας με λόγια ψυχής για την επίστευτη εξέλιξη για τη ζωή και την καριέρα της. 984. Ο καιρός. Ζεστός και σήμερα ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ένταση 4 έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική